Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Τι κάνετε? Εμείς εδώ με το Rick είπαμε να κάνουμε ένα βίντεο. Ναι, είπαμε να κάνουμε ένα βίντεο. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε για βαλιτσούλες. Τι λες ρε, συμφωνείς? Θα μιλήσεις εσύ, Rick? Θα μιλήσεις? Τι είναι αυτό? Οπότε λέμε να μιλήσουμε για βαλίτσες. Είπα να φέρω τις δύο καμπινάς και τη μεσαία που έχω και να μιλήσουμε για διάφορα θεματάκια. Παρέα φυσικά με τον Ρικ. Ο Ρικ είπε να κοιμηθεί, να έριξε μια σιέστα πρωινή. Okay. Τέλος πάντων, ας αρχίσουμε λοιπόν και εμείς να συζητάμε. Θεωρώ ότι από τα πρώτα χαρακτηριστικά που πρέπει να δούμε είναι το κομμάτι χρώματος. Τι εννοώ με αυτό? Θα πρέπει να επιλέγετε βαλίτσες οι οποίες να μην είναι τα κλασικά χρώματα, δες γκρι εδώ, γιατί αν τις παραδίδεις έχεις θέματα, δεν τις βρίσκεις εύκολα και μπορεί να μπερδευτείς και να πάρεις με κάποιο άλλο. Έχει γίνει αυτό, το έχουμε δει άπειρες φορές, αυτό το μπλε μαύρο κλασικά χρώματα, δηλαδή ένα όπα, διαλέξτε κανένα άλλο χρώμα. Και είναι εύκολο να τις βρεις κιόλας, δηλαδή τώρα αν έχεις μια μαύρη ας πούμε και έχει περάσει στο διαδρόμο με τις βαλίτσες, θα τη βρεις ποτέ. Ποτέ όμως. Θα δεις 500 μαύρες. Πλέον έχει αρχίσει και αλλάζει λίγο αυτό έστω. Δηλαδή βλέπω και άλλα χρωματάκια να κυκλοφορούν. Δεν είναι μόνο μαύρη μπλε. Βλέπω και τίποτα άλλο. Βλέπω καν γαλάζιο, καν ροζ. Κυκλοφορούν, δηλαδή μην το συζητάμε. Ας πούμε εμείς στην Αμερική, που εγώ είχα πάρει αυτή τη φούξια, ο τόσος είχε μία κίτρινη. Οι φίλοι μας βρήκαν τις δικές μας βαλίτσες πρώτα, τις πήρανε και τις δικές τους περιμέναμε 5-10 λεπτά, ξέρω εγώ, μέχρι να βγουν ποιες είναι, που ήταν κλασικά χρώματα. Οπότε κάνει μπαμ η έντονη και θα τη βρεις γρήγορα και γενικά μένει στο μάτι, δηλαδή είναι εύκολο να την εντοπίσεις, ακόμα και κάποιο λάθος να έχει γίνει, να την έχει πάρει και καλά κάποιος, θα ξέρεις ότι είναι δική σου, δεν παίζει, να είναι μια άλλη. Δεύτερο κομμάτι είναι η καμπίνα. Εδώ αρχίζουν λίγο διαφοροποιήσεις. Τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ότι είναι υφασμάτινη, εδώ είναι πλαστικό, τώρα ακριβώς υλικό δεν θυμάμαι τι είναι. Αλλά τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Άποψή μου είναι ότι καλύτερα σαν χειραποσκευή να πάρεις κάτι το οποίο θα βολεύει σένα. Δηλαδή, αν θες εσύ να πάρεις μια υφασμάτινη, πάρε υφασμάτινη, γιατί θες να βάλεις πιο πολλά πράγματα, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι. Απλά επειδή τη διαχειρίζεσαι εσύ, ακόμα και σκληρή να πάρεις πλαστική, πάλι εσύ τη διαχειρίζεσαι, δεν θα σου πάθει κάτι. Δηλαδή είναι δύσκολο να χτυπηθεί, μόνο αν παραδοθεί κάπου. Δηλαδή αν τη δώσετε σε κάποιο, γιατί μερικές φορές κάποιες αεροπορικές σου ζητάνε να τις παραδώσεις τις μικτήσεις, γιατί δεν έχουν χώρο στην καμπίνα και οκ, εντάξει, χωρίς κάποια χρέωση. Οπότε υπάρχει αυτή η περίπτωση. Μας έχει συμβεί εμάς. Οπότε θεωρώ ότι έχει να κάνει με προσωπικό γούστο και φυσικά τι αρέσει εσένα. Δηλαδή εδώ η συγκεκριμένη είναι μια basic καμπίνας, έχει το χαρακτηριστικό ότι μεγαλώνει, έχει την επιλογή αυτή. Φυσικά είναι με 4 ροδάκια, δεν είναι με 2 που απλά τις σέρνεις, γιατί αυτή μπορείς να την κινήσεις και με το ένα χέρι, δεν χρειάζεται να δώσεις δύναμη και να κάνεις κάτι άλλο. Σχετικά είναι λίγο μεγαλύτερη από το κανονικό, δηλαδή οι επιτρεπόμενες μέσα στην καμπίνα είναι 55-40-20 σαν μέγεθος. Αυτή είναι ένα τσίκ μεγαλύτερη, είχαμε φοβηθεί στο τελευταίο ταξίδι, μήπως δεν τη δεχτούνε, αλλά είναι τόσο μικρή διαφορά που δεν. Οπότε μια χαρά, του βγήκε καλή. Αυτό είναι το brand εδώ. Την αγαπάμε γενικά την Benji, είναι ωραία, έχει ωραία χαρακτηριστικά σαν βαλίτσα. Οπότε θεωρώ ότι δεν είναι πάρα πολύ ακριβές, έχουν ένα χι κόστος, δεν είναι τύπου 100 ευρώ η βαλίτσα, δεν θεωρώ ότι πρέπει να δώσεις και χειραποσκευή πάρα πολλά λεφτά. Θεωρώ να πάρεις μια βαλίτσα decent σαν αυτή, δηλαδή μην μου πάτε να μου ψωνίσετε από μαγαζιά πλανόδιους και τέτοια βαλίτσες, εντάξει δεν θα κρατήσουν πολύ, εμένα μου έχει κρατήσει μία, έκανε 2 ταξίδια, μετά έσπασε από κάτω ο μηχανισμός και όλα αυτά και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Οπότε επενδύστε σε μια βαλίτσα καμπίνας, δεν είναι κακό να υπάρχει και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και γενικότερα και σε άλλα ταξίδια, δεν είναι μόνο για ένα ταξίδι, θα τη χρησιμοποιείς γενικά.
πάρτε κάτι που σας αρέσει, βρείτε το μέγεθος, το κλασικό είναι αυτό το 55-40-20 που είναι ιδανικό για την καμπίνα. Οπ, τι έχουμε εδώ, ναι. Α, μάλιστα. Okay. Και τι σας έλεγα, ναι. Οπότε βρείτε μια βαλίτσα που σας αρέσει και μείνετε με αυτή, δηλαδή δεν χαλάνε τόσο εύκολα, ειδικά οι καμπίνες που τις διαχειρίζεσαι εσύ, δηλαδή πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να συμβεί βλακεία σε καμπίνες. Θα συνεχίσω εγώ με τη δική μου, γιατί εγώ δεν μπορώ, άμα δεν έχω κάτι ροζ, παθαίνω κάτι, το έχετε καταλάβει νομίζω. Λοιπόν, εμένα είναι αυτή, είναι η ίδια μάρκα, έχει και τα στοιχεία σου, δεν το χρησιμοποιήσει. Πάλι με 4 ροδάκια, έχει και ένα λουκετάκι εδώ, ανεβαίνει αυτό εδώ, είναι μια χαρά, όποιο δεν κατεβαίνει όσο. Είναι αρκετά άνετη, δηλαδή, εντάξει δεν μπορείς να τα βάλεις όλα μέσα, αλλά είναι αρκετά άνετη, εμένα με βόλεψε και είναι αρκετά ελαφριά, δηλαδή πλέον το ύφασμα θεωρείται και καλά πιο ελαφρύ, αλλά έχουν βγει καινούργια υλικά πλαστικού, τα οποία είναι ή ανακυκλωμένα και όλες τις τελευταίες βαλίτσες που παρατηρώ. Αλλά είναι αρκετά ελαφριά και τα πλαστικά, δηλαδή μπορείς να χτυπήσεις και την υφασμάτινη, άμα θες, σε βάρος. Αλλά γενικά είναι καλές ποιοτικά. Η συγκεκριμένη μάρκα αμέσως μας κάλυψε, δηλαδή έχουμε κάνει 2-3 ταξίδια, είμαστε κομπλέ, δεν μας έχει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Θεωρώ ότι αξίζει να την δοκιμάσεις. Κάποιο άλλο χαρακτηριστικό, ας πούμε η δική μου δεν έχει να ανοίγει λίγο παραπάνω, που τόσο έχει αυτό το λίγο το εξτραδάκι ρε παιδί μου, που σου κάνει ένα τσικ άμα θες να χώσει τίποτα μέσα. Οπότε είναι λίγο, έχει να κάνει λίγο αυτό με τις φασμάτινες, ότι μπορεί να έχει. Στις σκληρές πιο σπάνια έχει προέκταση με φερμουάρ για να κάνεις, να χωρέσει τίποτα παραπάνω, δηλαδή άμα είσαι στο αεροδρόμιο και οριακά βγάζεις ή βάζεις ξέρω εγώ πράγματα, τέλος πάντων. Θέλω να καταλήξω είναι στο γεγονός ότι καλό είναι όταν παραδίδεις κάτι καλύτερα να έχεις σκληρή βαλίτσα. Άποψή μου φυσικά, θεωρώ ότι είναι λίγο, δηλαδή ακόμα και να τις πετάξουν που τις πετάνε, δηλαδή ας είμαστε ειλικρινείς, το έχουμε δει αυτό, εγώ έχω δει από το παράθυρο πώς συμπεριφέρονται στις βαλίτσες. Οπότε καλό είναι η σκληρή, θα σου προστατεύσει αν έχεις κάτι λίγο πιο έθραυστο μέσα. Εντάξει, υποτίθεται πρέπει να τα δηλώσω αυτά. Αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να έχει κάποιος μέσα και να επικοινωνήσουμε ένα μπουκαλάκι κολόνια. Okay. Εμένα δεν μου έχει τύχει ποτέ κάτι να μου χαλάσει. Δηλαδή και έχω πάρει και πολλά πράγματα και άσχετα και περίεργα. Δεν μου έχει σπάσει ποτέ τίποτα. Και με υφασμάτινη και με σκληρή, αλλά θεωρώ ότι η προστασία της σκληρής είναι λίγο πιο δυνατή από το ύφασμα. Και να μην λερωθεί και πιο εύκολα, δηλαδή το ύφασμα θα λερωθεί πιστεύω. Πιο εύκολα, όχι πιστεύω, είναι σίγουρο, θα λερωθεί. Φυσικά, αν έχεις σκούρα χρώματα, δεν θα λερωθεί. Αν πάρεις κανένα ροζάκι, ναι, θα σου λερωθεί. Αλλά το ύφασμα θα λερωθεί, θεωρώ, πιο εύκολα, ενώ το σκληρό, με ένα βιτεξάκι με λίγο καθαριστικό, πιστεύω θα σου το στρώσει αμέσως. Δηλαδή δεν θα έχεις θέμα. Ας πάμε λίγο στη μεγάλη τώρα, την ακριβή μας βαλίτσα. Αυτή είναι η soundbox. Εμείς την πήραμε για την Αμερική. Βασικά εγώ με το που είδα το χρώμα παθά ιστερία, οπότε αυτό ήθελα, δεν το άλλαζα με τίποτα. Βλέπουμε ότι κάτι, ρατζουνίτσες, βρωμίτσες είναι τελικά. Okay. Δεν το άλλαζα, το ήθελα με το που το είδα, ερωτεύτηκα, αυτό θέλω το τσιχλοφουσκέ, γιατί είναι τσιχλοφουσκέ το soundbox μου. Δεν το άλλαξα, δεν έπαιζε, την έχετε δει και στον παλί που την πήραμε, είναι η τελευταία της χρήση. Οπότε έχετε μια εικόνα. Αυτό που λέγαμε πριν έχει την προέκτασή του, δηλαδή εδώ είναι για να ανοίξει η βαλίτσα και το διπλάνο φερμουάρ είναι η προέκταση που μεγαλώνει λιγάκι. Βολικό τάτο, ειδικά δηλαδή όταν είσαι σε ταξίδι και τα φτιάχνεις τέλεια και μετά άντε να την ξανακλείσεις και έχεις πάρει και πράγματα και δεν τα έχεις βάλει με τον ίδιο τρόπο και λίγο πιέζεσαι, το ανοίγεις αυτό, το ξεμπερδεύεις όλα κομπλέ. Οπότε είναι σημαντικό και η προέκταση στις βαλίτσες. Εντάξει, εμένα ας πούμε εδώ έχει λερωθεί και αλήθεια είναι ότι δεν έχω μπει στη διαδικασία να την καθαρίσω, αλλά μάλλον θα πέσει ένα καθαρισματάκι. Μπορείτε να δείτε και χτυπήματα, δηλαδή υπάρχουν χτυπήματα.
χτυπηματάκια. Εδώ με ρημάξανε λίγο. Νομίζω στην παλή έγινε αυτό. Δεν πειράζει όμως, βαλίτσα είναι, γι' αυτό τις έχουμε. Για να τη χρησιμοποιούμε, να τη χαρούμε. Δεν θα συναχωρηθώ για αυτό το πράγμα τώρα. Την πρώτη φορά είχα πάθει ένα σοκ στην Αμερική, γιατί είδα πάρα πολλά. Βασικά ήταν βρώμικες, χτυπημένες. Ξενέρωσα λίγο, αλλά είπα δεν πειράζει, βαλίτσα. Η συγκεκριμένη είναι πολύ ακριβή βαλίτσα. Δηλαδή δεν είναι στο επίπεδο της Benzi. Δεν είναι κακές, ξαναλέω. Είναι οικονομική τσάντα η Benzi, αλλά δεν είναι American Tourister που είναι η θηγατρική της Samsonite. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο. Από άποψη ποιότητας, ποιοτικά δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν διαφορές. Πιο πολύ στην τιμή. Δηλαδή δεν βλέπω κάποια άλλη διαφορά. Ποιότητα έχει ανέβει πάρα πολύ η Benzi τα τελευταία χρόνια, γιατί την παρακολουθώ και από τη δουλειά μου. Και βλέπω ότι έχει εξελίξει πολύ και το μεγέθη της, τα χρώματά της, όλα τα έχει εξελίξει αρκετά. Απλά εμείς εκείνη τη φορά θέλαμε να πάρουμε κάτι ακριβό σαν πρώτο ταξίδι εκτός Ευρώπης και είπαμε να πάρουμε αυτό. Βασικό χαρακτηριστικό, είτε πας με βαλίτσα καμπίνας, είτε πας με βαλίτσα με βαλίτσα παραδοτέα μεγάλη, μας αυτή να ξαναπώ είναι η μεσαία βαλίτσα, δεν είναι η τεράστια. Και αυτό είναι γιατί στην Emirates που είχαμε ταξιδέψει χρειάζεται το γύρω-γύρω της βαλίτσας να μην ξεπερνάει το 150 νομίζω. Και η πιο μεγάλη έβγαινε 155, 153 και επειδή φοβηθήκαμε λίγο, μην φάμε κανένα πρόστιμο τώρα, δεν ήμασταν για κάτι τέτοιο, είπαμε πάρα αυτή τη μεσαία και δεν πειράζει. Αλλά είναι αρκετά ευρύχωρη, δηλαδή δεν έχεις πρόβλημα. Σίγουρα παίζει ρόλο χειμώνα καλοκαίρι. Είναι το επόμενο θέμα που θα ξεκινάω να μιλήσω. Λοιπόν, πάμε για τα βασικά. Στο κομμάτι του χειμώνα του καλοκαιριού, προφανώς τα ρούχα του καλοκαίρι είναι πολύ ελαφριά, πολύ πιο λεπτά, πιο μαζεμένα. Μπορείς να τα μαζέψεις και να τα πακετάρεις πολύ πιο εύκολα μέσα στις καμπίνες, ακόμα και στη μεγάλη. Οπότε έχεις και άνεση χώρο, δηλαδή εμείς στο Μιλάνο για τις 4 μέρες, 2 άτομα, είχαμε πάρει αυτήν, τη χωρίσαμε στα 2, καθένας είχε το δικό του μέρος και είμαστε κομπλέ, μια ώρα. Δεν χρειάστηκε να πάρουμε άλλη βαλίτσα. Μια χειραποσκευή για 4 άτομα, για 2 άτομα για 4 μέρες, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Οπότε, δηλαδή με λίγο σωστό πακετάρισμα. Και φυσικά όχι όλη την τουλάπα με στις βαλίτσες. Δηλαδή, αν είχαμε πάρει π.χ. αυτή, που είναι λίγο πιο μεγάλη, ίσως ήμασταν πιο άνετα. Απλά αυτή την πήραμε αργότερα, δεν την είχαμε πάρει στο Μιλάνο. Οπότε, το τι βάζουμε στη βαλίτσα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν χώνουμε όλη την τουλάπα μας μέσα. Δηλαδή, κάντε ένα ξεκαρτάρισμα. Okay, μπορεί να θες να βγάλεις influencerικές φωτογραφίες και να είσαι μοντέλο και. Okay, διάλεξε τα σύνολά σου από πριν. Δηλαδή, βρες τι θες να βάλεις. Δηλαδή, πας 4 μέρες, βρες από την αρχή τα σύνολα. Δηλαδή, μπλουζίτσα, παντελόνι, αυτό που σας έλεγα και στο άλλο βίντεο με το πώς θα ταξιδέψετε. Σας είχα πει τα σετάκια που έβλεπα που βρίσκω στο Pinterest. Κάντε αυτό, δηλαδή, βάλτε 2 παντελόνια, βάλτε 3-4 μπλούζες και κάντε mix and match, ταιριάξτε τα. Okay, δεν ταιριάζουν όλα με όλα, λογικό. Δείτε το στυλ σας, ανάλογα με το στυλ σας, ή πάρτε πιο basic χρώματα αν έχετε και αν συνδυάζονται όλα μεταξύ τους. Δεν χρειάζονται υπερβολές, ούτε 3.000 πράγματα, ούτε 15.000 βαλίτσες. Μία βαλίτσα μπορείς να το χωρέσεις μέσα, υπάρχει τρόπος, δεν είναι δύσκολο. Το ρολάκι που είχα κάνει εγώ στο βαλί είναι πολύ εύκολο, είναι το κλασικό που κάνουν οι περισσότεροι, γιατί έχω δει πολλά pack with me στο YouTube, οπότε είναι εύκολο, δείτε το και χωρέστε συγκεκριμένα σύνολα, δηλαδή πόσες μέρες θα κάτσουμε 5, ωραία, 5, 4, εκεί, για καμπίνα σκαλή είναι 4-5 μέρες, μπορείς να τα διαχειριστείς. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση, για καλοκαίρι ξαναλέω. Χωρίζεις τα ρούχα σου σε 5 μέρες, δηλαδή τι θα βάλεις την κάθε μέρα. Και από εκεί και πέρα πάρε 1-2 αξεσουάρ τα οποία θα ταιριάξεις και θα σου ταιριάζει με το σύνολο που έχεις φτιάξει. Δεν χρειάζεται υπερβολές. Okay, μπράβο. Τώρα ας μιλήσουμε λίγο για το χειμώνα. Το καλοκαίρι καλά την παλεύουμε, είναι πιο λεπτά όπως είπα. Χειμώνας όμως είναι πιο βαρύς, θες πιο πολλά ρούχα. Εκεί είναι η λύση μία. Γιατί στις περισσότερες αεροπορικές χρεώνεσαι τη βαλίτσα. Στις φθηνές αεροπορικές, συγγνώμη να διορθώσω.
οι πιο μεγάλες και με τα πιο ακριβά εισιτήρια σου έχουν σίγουρα χειραποσκευή μαζί σου. Αλλά εμείς αυτό που έχουμε κάνει σε προηγούμενο ταξίδι ήταν, αντί να χρεωθούμε και οι δύο, δηλαδή νομίζω ήταν 12 ευρώ πήγαινε, 12 έλα, δηλαδή 24 ευρώ παραπάνω στο άτομο η βαλίτσα, αποφασίσαμε να πάρουμε μία μεσαία, τη μεγάλη μας βασικά, και να τη χωρίσουμε στη μέση και να πάρουμε αυτή. Και το κάναμε στο ταξίδι στη Βουδαπέστη και θεωρώ ότι τελικά ήταν πολύ καλή σκέψη. Δηλαδή τώρα Γενάρη, Βουδαπέστη, 0 βαθμούς με μείον. Είμαστε με μία τέτ, με αυτήν συγκεκριμένα, τη τα χωρίσαμε. Ωστόσο, σας λέω, είχε βάλει και μπουρνούζι μέσα γιατί θέλαμε να πάμε στα Λουτρά. Και μια χαρά ήμασταν, ούτε ταλαιπωρηθήκαμε, ούτε. Εντάξει, την παραδώσαμε μόνο. Οκ, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο χώρο χωράει αυτή από ότι αυτή για χειμώνα. Δηλαδή, πρέπει να τα βάλεις πάρα πάρα πολύ σωστά το πακετάρισμα σου, τέλειο ώστε να σου χωρέσει ο χειμώνας. Γιατί θα πάρεις πουλοβεράκι, δεν θα πάρεις πιο λεπτό ρουχαλάκι από μέσα, δεν θα πάρεις μια ζακέτα. Εγώ επίσης κάνω και το άλλο. Είχα πάρει βάζω πάντα τα πιο χοντρά μου ρούχα στο ταξίδι. Είτε είναι αυτό παπούτσι χοντρό και βαρύ, είτε είναι κάποια ζακέτα έξτρα, δηλαδή πέρα από τον μπουφάν. Οπότε βάζω 2-3 έτσι χοντρά, σκάω στο αεροπλάνο, δεν πειράζει. Είναι κάτι αυτό, ειδικά άμα ξέρετε με τις φθηνές αεροπορικές, που έχεις και θέμα με τα κιλά, γιατί νομίζω μέχρι 8 κιλά και κάπου εκεί νομίζω είναι. Μέχρι 8 κιλά πρέπει να είναι η Ryanair, η Wizzair νομίζω, πρέπει και η Aegean να είναι 8 κιλά, κάπου εκεί. Κάποιοι σου έχουν και λίγο παραπάνω, αλλά εντάξει μην μπλέξεις τώρα και είσαι στα όρια, 8 κιλά πάμε να είναι. Οπότε εγώ τα γέμιζα, έβαζα και τα χοντρά πάνω μου και κυρία, έσκαγα με στο αεροπλάνο. Που συνήθως δεν σκάσε, ακόμα και το καλοκαίρι κάνει ψόφο με στο αεροπλάνο για κάποιο λόγο. Αλλά είναι κομπλέ. Δηλαδή μπορείς να κάνεις πακετάρισμα καλό χωρίς να πάρεις πάρα πολύ χοντρά ρούχα μέσα. Εντάξει, θα πάρεις σίγουρα ένα πουλοβεράκι άμα ταξιδέψεις το χειμώνα σου. Απλά φτιάξε έτσι την γκαρνταρόμπα σου και τα σετάκια σου για να είσαι καλυμμένος μέσα σε καμπίνες, άμα πάρεις καμπίνες. Ένα άλλο τύπο που διάβαζω συνέχεια για τα ταξίδια και για το τι να βάλεις ας πούμε και που λέτε, δεν σας είπα το άλλο κολπάκι που κάνω εγώ, που βασικά το έχω διαβάσει στο Pinterest και γενικότερα και στο YouTube το έχω δει, για το πώς να ντύνεσαι το χειμώνα. Εντάξει, το καλοκαίρι θα μπορέσεις ό,τι να βάλεις, φορές το ρομαλιματάκι σου, θα κάνεις αγάνες. Είναι εύκολο το καλοκαίρι, το διαχειρίζεσαι και τη ζέστη και όλα. Το χειμώνα όμως με το κρύο, πρέπει να βρεις τρόπους για να είσαι πιο άνετος και να μην κρυώνεις. Ή αν αρχίσει και κάνει ζέστη, να ξέρεις πώς να το διαχειριστείς. Οπότε δεν φοράμε το τέρμα χοντρό pullover που έχουμε για τα χιόνια. Φοράμε ένα καλό μπουφάν που μπορεί να φορεθεί και σε κρύο και σε πιο λίγο normal καιρό. Δηλαδή όχι στους, να αντέχεις στους 0 και να αντέχεις και στους 15-16. Να είναι δηλαδή ανεκτό, να μην σκάς. Και το άλλο είναι να μην φοράμε πάρα πολλά ρούχα. Τι εννοώ με αυτό, δηλαδή, λάθος, δεν το είπα σωστά. Να μην φοράμε μόνο ένα ρούχο χοντρό. Θα πεθάνουμε στη ζέστη και δεν θα την παλέψουμε στο ταξίδι. Οπότε, καλό είναι να φοράμε layers, το λένε στα βίντεο που έχω δει στα αγγλικά, στρώσεις, αυτό που πούμε στα ελληνικά πιο σωστά. Βάζεις ουσιαστικά ρουχαλάκια, το ένα πάνω στο άλλο, χτίζεις ρε παιδί μου τη ζέστη σου. Βάζεις ένα κοντομάνικο, από πάνω βάζεις ένα λίγο πιο λεπτούλι, από πάνω βάζεις μια ζακετούλα. Αν ζεσταθείς, βγάζεις ζακέτα, μένεις με το μπουφανάκι σου, ότι βάζεις την τσάντα. Οπότε έχεις την εναλλακτική να αλλάξεις, να μην σκάς και να έχεις την άνεσή σου να, όπως και να θες να διορθώνεις τη θερμοκρασία του σώματός σου. Είτε κρυώνεις είτε ζεσταίνεις. Οπότε αυτό είναι μια ωραία σκέψη για ταξίδι, ειδικά χειμώνα. Οπότε χρειάζεσαι συγκεκριμένα ρούχα. Μην πάρεις δηλαδή όλα τα pullover σου. Πάρε ένα ρε παιδί μου, άμα δεις ότι κάνει πάρα πολύ κρύο ή έχει χιόνι, ξέρω εγώ. Δεν χρειάζεται υπερβολές. Επίσης, σημαντικό για χειμώνα. 2 ζυγαρία παπούτσια. Πάντα. Ένα που φοράς, ένα στη βαλίτσα. Αν βραχούν, να ξέρεις τι να κάνεις. Μόνο αν φοράς δερμάτινο ή eco-friendly δέρμα. Που εντάξει, εγώ πάντα είμαι υπέρ στο να πάρεις 2 ζυγαρία παπούτσια, ποτέ δεν ξέρεις. Ή εντάξει, θα βάλεις τα αθλητικά σου για να περπατάς. Δεν θες και κάτι λίγο πιο καλό, ή κάτι πιο για έναν καφέ, ή κάτι. Εντάξει, δεν είναι όλα τα σύνολα να ταιριάζουν με αθλητικά.
επίσης σημαντικό. Κοιτάξτε να ταιριάζουν περισσότερα σύνολα με αθλητικά. Γιατί μερικά δεν είναι πολύ ωραία. Δεύτερο πραγματάκι είναι ένα στάνταρ, ένα κασκόλ για χειμώνα. Πάρτε το μαζί. Πάρτε το εκεί και άμα δεν το χρειαστείς βάλτε το στην τσάντα σου, δεν πειράζει. Σκουφάκι, φυσικά. Εγώ έχω και, είμαι λάτρες με τα σκουφιά μου, φτιάχνω και η μαμά μου πάρα πολλά. Έχω, δεν ξέρω πόσα έχω, δεν ξέρω καν που είναι αυτή τη στιγμή. Πρέπει να τα, να δω λίγο τι έχω, να ξέρω τι ανανέωση θα υπάρξει. Και άμα χρειώνεις πάρα πολύ, πάρε και κανένα γαντάκι, δεν είναι κακό. Νομίζω κάλυψα πολλά κομμάτια για τις βαλίτσες. Αν φυσικά έχετε οποιαδήποτε απορία, ρωτήστε με, θα ψάξω κι εγώ να βρω την απάντηση, αν δεν την ξέρω. Αν έχετε κανένα άλλο tips, γράψτε το στα σχόλια. Επίσης, κάντε subscribe. Σας παρακαλώ. Να ανεβούμε λίγο, ρε παιδιά, να δούμε πώς θα πάει. Να φτάσουμε τους 1000, εκεί είναι ο στόχος ο αρχικός. Είμαστε στους 66, νομίζω. Λίγο ακόμα, άντε, λίγο ακόμα. Ούτε καν. Κάντε κανένα like, κανένα share, κανένα τέτοιος. Γράψτε από κάτω καμιά πρόταση, καμιά ιδέα. Θα χαρώ πολύ να σας απαντήσω. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που βλέπετε τα βίντεο. Σας φιλώ. Θα τα πούμε στην επόμενο βίντεο. Φιλάκια!